Επιδιορθώνω και ισιώνω τσιμεντένιο δάπεδο. Επίπεδο δυσκολία 1. Η επιδιόρθωση και το αλφάδιασμα του πατώματος είναι μια εύκολη εργασία και πρόκειται για μια απαραίτητη διαδικασία πριν να τοποθετηθεί οποιοδήποτε τύπος δαπέδου. Θα χρειαστούμε ασβεστοκονία για επιδιορθώσεις, αυτοκόλλητη χαρτοτενία, αστάρι ή πράιμερ και ασβεστοκονία μα θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα πινέλο, ένα μυστρή με ίσια μύτη, μία ράβδο, ένα αλφάδι, ένα μολύβι, μία βούρτσα πατρόγκα, δύο κουβάδες, έναν αναδευτήρα, ένα χειροκίνητο τριβιο μία σκούπα. Εάν τα χείλη των ρογμών ξεφλουδίζουν, τα ανοίγουμε και τα ξύνουμε με τη βοήθεια μίας μίλης και ενός φυριού. Απορροφούμε τη σκόνη με τη σκούπα. Προστατεύουμε το κάτω μέρο του τείχου με την αυτοκόλλητη χαρτοτενία. Χρησιμοποιούμε τη ράβδο και βάζουμε πάνω τη το αλφάδι για να βρούμε τυχόν ανομαλίε. Σημειώνουμε αυτά τα σημεία με ένα χοντρό μολύβι ή με ένα μαρκαδόρο. Βρέχουμε τι σχισμέ που θα στοκάρουμε με το πινέλο. Θα διευκολύνουμε με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή του κονιάματο. Για τι πιο βαθιέ ρογμέ, χρησιμοποιούμε κονιάμα για επιδιορθώσει. Το μοιράζουμε κατά μήκο τη δρομή, πιέζουμε με τη μύτη του μυστριού για να εισχωρήσει καλά και μετά εξομαλύνουμε. Για επιφανειακέ δρομέ είναι επαρκή η χρήση στόκου. Ρίχνουμε μερικέ σταγόνε νερό για να επαληθεύσουμε εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε αστάρι. Εάν το νερό απορροφάται σε λιγότερο από ένα λεπτό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αστάρι. Εφαρμόζεται 24 ώρε μετά το στοκάρισμα των ρογμών και απλώνεται πολύ απλά με μία βούρτσα πατρόγκα ή με ένα ρολό. Ετοιμάζουμε το ασβεστοκονίαμα εξομάλυνση ανακατεύοντα τη σκόνη με νερό σύμφωνα με τι αναλογίε που αναγράφονται στη συσκευασία. Ξεκινάμε από το σημείο που είναι πιο μακριά από την πόρτα. Ρίχνουμε απαλά το ασβεστοκονίαμα στο πάτωμα, βάζοντα λίγο περισσότερο στα σημεία που σημειώσαμε και στο κάραμε για να τα γεμίσουμε. Αμέσω απλώνουμε με το χειροκίνητο τριβείο, πραγματοποιώντα κυκλικέ κινήσει. Για να μην διακόπτουμε την εργασία μας, είναι προτινόμενο να μας βοηθάει κάποιος και να προετοιμάζει το μείγμα ενώ εμείς απλώνουμε το προϊόν. Σε ένα πάτωμα τόσο επίπεδο και αλφαδιασμένο, μπορούμε να τοποθετήσουμε οποιοδήποτε τύπο δαπέδου, από πλακάκι έως και παρκέ.